Πάμε τώρα όμως σε άλλα πιο χρήσιμα, μιας που αμέσως τώρα καλωσορίζουμε στο πλατό τον κύριο Χιλετζάκη Μύρον, αντιπρόεδρο της ομάδας αμπελουργών Κρήτης. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Γιατί έρχονται χρήματα και υπάρχει κόσμος που τα περιμένει, κύριε Χιλετζάκη. Να κάνουμε λίγο έτσι μια ανασκόπηση και να δούμε για τις αποζημιώσεις, ποιους αφορά, έρχονται δεύτερες δόσεις, έρχονται επιδοτήσεις, έρχονται αποζημιώσεις. Να τα δούμε λίγο αναλυτικά και να μου πείτε πρώτα για τη δεύτερη δόση. Ναι. Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί 19 του μήνα, 19 το βράδυ προς 20 το πρωί. Όσοι έχουν τράπεζα Πειραιώς είναι οι πρώτοι που θα τα δουν στα βιβλιάρια. Όσοι έχουν άλλες τράπεζες, έχουν δύο μέρες Valer, θα τα δουν μέχρι τις 22 του μήνα. Είναι το 30% της βασικής ενίσχυσης και θα έχει μέσα και το πρασίνισμα. Το πρασίνισμα είναι το 48% επί του συνόλου της ενίσχυσης. Δηλαδή από το 100% της βασικής, το 48% είναι το πρασίνισμα. Είναι περίπου λίγο πιο αυξημένη αυτή η δόση από την προηγούμενη που πήραν η παραγωγή τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Είναι μια δόση που η παραγωγή της Ελλάδος θα πάρουν περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι θα κάνουν ζεστές γιορτές να φταίνουν αυτά τα χρήματα που έρχονται και άλλα τις επόμενες μέρες. Δηλαδή 22 του μήνα θα έρθει η εξωτική. Η εξωτική είναι 244 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος έχουν διπλασιαστεί η παραγωγή. Είναι και αυτό ένα δώρο του οργανισμού και θέλουμε να συγχαρούμε κιόλας στο ΝΟΠΕΚΕΠΕ γιατί θα πληρώσει το 100% της εξωτικής και φέτος έχει μέσα στο χρονοδιάγραμμα κάνει όλες τις πληρωμές όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια πλην της περισσινής χρονιάς που καθυστέρησε. Ναι, mm-hmm. Πέρυσι είχαμε το πρόβλημα το μεγάλο. Όσο αφορά τώρα για αποζημιώσεις, επειδή μιλήσατε, έχουμε το περενόσπορο του 11, τους ταλαιπωρημένους παραγωγούς. Οι οποίοι περιμέναν μέχρι και σήμερα. Που περιμέναν μέχρι και σήμερα μια πολύ μεγάλη μερίδα παραγωγών, περίπου 2.000 παραγωγοί στο νομό Ηρακλείου. Το ύψος, το χρηματικό, είναι πάνω από 1.700. Αυτή τη στιγμή έχει υπογραφεί το. Και πρέπει να το πούμε ότι ο ΕΛΓΑ έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία τώρα και 5 μήνες. Έχουν δει η παραγωγή τα ποσά που κάνει να πάρουν, έχουν αναρτηθεί στους Δήμους. Τώρα και ένα δίμηνο. Υπογράφηκε πριν από 7 μέρες. Είχαμε ανέβει και εμείς στην Αθήνα και θέλω να συγχαρώ και δημόσια τον βουλευτή, τον Σοκράτη, τον Βαρδάκη που ήταν μαζί μας και ο κύριος Κουλιαράκης, ο Υπουργός Οικονομικών, υπόγραψε το έβασμα από το Εθνικό Λογιστήριο του Κράτους για να πάνε τα χρήματα στον ΕΛΓΑ. Mm-hmm. Και ο ΕΛΓΑ με τη σειρά του θα κάνει την πληρωμή. Έχουμε κολλήσει λίγο ότι πρέπει να βγει ΦΕΚ για να μπορεί να γίνει η αποταμίευση των χρημάτων. Το ΦΕΚ είναι θέμα λίγων ημερών. Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα έχουν πληρωθεί και αυτά τα χρήματα. Πριν το 17 δηλαδή. Πριν το 17. 31 γιατί η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος του Πυρηνοσπόρου κλείνει 31 Δεκεμβρίου το 16 και έχουμε χτυπήσει εμείς το καμπανάκι οι αγροτοσυνδικαλιστές. Θα χαθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί θα χανόταν αυτά τα χρήματα. Και φανταστείτε τώρα ότι στο νομό Ηρακλείου μόνο, δηλαδή στην Κρήτη, να μιλάμε νομός Ηρακλείου, είναι ένα 700, ένα 800 περίπου μόνο στην Κρήτη. Έχουμε μετά τις αποζημιώσεις όσο αφορά τον ΕΛΓΑ. Mm-hmm. Οι αποζημιώσεις έχουν ολοκληρωθεί η εκτίμηση των γεωπόνων. Είναι δύο φυσικά φαινόμενα τα οποία έπληξαν. Ήταν δύο φυσικά. Ήταν η ανεμοθύελα, η περίφημη και ένας καύσωνας. Και ένας καύσωνας, ναι. Ήταν η ανεμοθύελα και ο καύσωνας. Ο καύσωνας ήταν καταστροφικός, δημιούργησε πολλά προβλήματα και όχι μόνο στο αμπέλι αλλά και στην ελιά. Που η ελιά θεωρώ ότι είναι πολύ αδικημένη φέτος. Η ελιά έπρεπε να πάρει αποζημίωση και θα το αναφέρω αυτό παρακάτω. Απλώς αυτά τα δύο, οι δύο αναγγελίες ήταν οι καταστροφικές για τον κρητικό αμπελώνα. Έχουμε στοιχεία που τα έχουμε προσκομίσει και στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ σαν ομάδα αμπελουργών Κρήτης όταν ανεβήκαμε στην Αθήνα στη Βουλή των Ελλήνων και κάναμε συνάντηση με όλους τους τοπικούς βουλευτές, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Κουρεμπέ και τον κύριο Ζανιά, την αντιπεριφερειάρχη τη Θεανό τη Βρέτζου mm-hmm. και άλλα στελέχη του αγροτοσυνδικαλιστικού χώρου, είχαμε δώσει τα στοιχεία. Και καλό θα είναι να τα αναφέρω και για ένα λεπτό. Φανταστείτε ότι το 2014 γίνανε εξαγωγές 16.000 τόνοι. Το 2015 με την καταστροφική πλημμύρα που δημιουργήθηκε 15 Αυγούστου, τη μέρα της Παναγίας που διαλύσανε όλα τα αμπέλια, γίνανε εξαγωγή 9.000 τόνοι. Και η φετινή χρονιά 5.600. Φανταστείτε χειρότερα. Ότι. Ναι, χειρότερα. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Φανταστείτε ότι από το 2014 μέχρι τώρα έχουμε πέσει περίπου στο 80% κάτω. Όλο αυτό οφείλεται στην ξηρασία και στα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κρητικός και ο ελληνικός αμπελώνας όσο αφορούν οι κλιματολογικές συνθήκες που αλλάζουν καθημερινά.
Δηλαδή, περιμέναμε βροχή όλο το χειμώνα πέρυσι και δεν έβρεξε. Και την έριξε το 15 Αύγουστο. Και την έριξε το 15 Αύγουστο. Ήταν όντως από τα πολύ περίεργα. Επομένως, συνοψίζοντας όσο αυτό αφορά στις αποζημιώσεις και στις επιδοτήσεις, γιατί ξέρουμε καλά ότι είναι μια μεγάλη παραγωγική ομάδα, αναμένει με μεγάλη αγωνία αυτά τα χρήματα να τα δει να μπαίνουν στο λογαριασμό της. Και το λέω πάντα, θα το πω και για τους αγρότες, τα χρήματα αυτά κινούν και υπόλοιπους τομείς της οικονομίας και μάλιστα λίγο πριν τα Χριστούγεννα, με τους τρόπους οποίους υπάρχουν και με τις δυνατότητες που υπάρχουν, γιατί θα είναι χρήματα που θα φτάσουν και στην τοπική αγορά και παντού και θα κινηθεί λίγο το σύστημα, αν μας τα αφήσουν τελικά, κύριε Χιλετζάκη, γιατί ο Δεκέμβριος είχε πολλά προβλήματα. Όλο το πρόβλημα είναι με το ακατάσχετο των λογαριασμών. Ο κύριος Αποστόλου βγήκε πριν μερικές μέρες στη Βουλή και μίλησε για ένα δεύτερο λογαριασμό που μπορούν να βγάλουν οι παραγωγοί για να έχουν το ακατάσχετο. Αυτός ο δεύτερος λογαριασμός, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, όλοι οι τραπεζίτες το διαψεύδουν. Δηλαδή δεν υπάρχει δεύτερος ακατάσχετος. Αλλά όλοι... είμαστε και σε καθεστώς capital control. Ναι. Δεν είναι... όλοι οι Έλληνες... αν δεν υπάρχει, αν δεν υφιστάμενο. Απλώς εμάς η πρότασή μας, και έχουμε καταντήσει και λίγο λαϊκή να το λέμε συνέχεια, αλλά είναι η πραγματικότητα, είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακατάσχετο σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν ένα λογαριασμό ακατάσχετο μέχρι 1.250 ευρώ. Ο αγρότης όμως εισπράττει μία φορά το χρόνο. Είτε επιδότηση λέγεται αυτό, είτε εισόδημα. Μια φορά το χρόνο θα ραβδίσει τις ελιές του να κόψει το λάδι του, μια φορά το χρόνο, ειδικά στην Κρήτη, θα τριγύρει τα μπέλια του, θα πληρωθεί τα σταφύλια του. Το ίδιο και η επιδότηση που φέτος, είναι σημαντικό να το τονίσω αυτό, είναι η πρώτη χρονιά που φορολογείται από το πρώτο ευρώ, με 22% φορολογία η επιδότηση. Εφόσον η επιδότηση την υιοθετούμε ότι είναι εισόδημα σαν κράτος και την εισπράττουμε μία φορά το χρόνο, εμείς ζητάμε το αυτονόητο. Κύριοι, αθροίστε τα 1.250 ευρώ επί 12 μήνες, κάντε μας ένα ετήσιο ακατάσχετο της τάξης των 12-13.000 ευρώ πόσο βγαίνει και όταν μπαίνει η επιδότηση και το εισόδημα, μην μου το πειράζεις και εμένα για να μπορώ και εγώ να ζήσω την οικογένειά μου και να καλλιεργήσω την επόμενη χρονιά. Γιατί πλέον τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων και όλα αυτά δεν δίνουν ευερεσέ. Πρέπει να πας με τα λεφτά στην τσέπη, να πληρώσεις, να πάρεις το λείπασμά σου, να πάρεις τα φάρμακά σου και όλα αυτά και για να καλλιεργήσεις. Αυτό ζητάμε και είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην προηγούμενη πληρωμή ήταν 770 εκατομμύρια ευρώ σε 665.000 παραγωγούς και στις τσέπες τους δεν μπήκανε ούτε 250 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό, δηλαδή το 1 τρίτο των χρημάτων περίπου έμεινε μόνο στους παραγωγούς και τα 2 τρίτα κατασχεθήκανε. Ακριβώς το ίδιο θα γίνει και τώρα. Τώρα προλαμβάνεται και την επόμενη ερώτησή μου. Γιατί εντάξει, ναι, ωραίο το ζωστό χρήμα, αλλά τελικά σε πόσες τσέπες θα φτάσει? Θα έχουμε τα παρατράγουδα πάλι της προηγούμενης φάσης? Στην προηγούμενη φάση είχαμε 65.000 παραγωγούς αδικημένους. Ήταν οι παραγωγοί που δεν πήρανε προκαταβολή, δηλαδή δεν πήρανε το 70% της βασικής ενίσχυσης. Ήταν οι παραγωγοί που η πρώτη δόση της βασικής τους ενίσχυσης δεν ξεπερνούσε τα 250 ευρώ. Επομένως, αυτοί οι παραγωγοί δικαιώνονται σε αυτή την πληρωμή, οι 65.000 που ήταν πάρα πολλοί. Μιλάμε δηλαδή για παραγωγούς που η επιδότησή τους ήταν από 500 ευρώ μέχρι 1.000, κειμενότανε, οι άνθρωποι θα πάρουν τώρα τα χρήματα. Έχουμε περίπου 45.000 μεταβιβάσεις που έχουν γίνει, που αυτές είναι υποδιερεύνηση και δεν ξέρουμε αν πληρωθούν σε αυτή τη δόση, αλλά το μεγάλο ποσοστό παραγωγών ήταν οι 65.000 παραγωγοί που ήταν κάτω από τα 250 ευρώ. Αυτούς τους διαβεβαιώνουμε δημόσια ότι θα πληρωθούν σε αυτή την πληρωμή, θα είναι μέσα να μην αγχώνονται και... και ο Θεός βοηθός. 19 του μήνα είπαμε ότι πιστώνονται οι λογαριασμοί. 19 το βράδυ όσοι έχουν τράπεζα Πειραιώς θα δούνε τα πρώτα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Και στις επόμενες μέρες θα πιστώνονται και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Θα είμαστε ούτως ή άλλως σε επαφή, θα παρακολουθούμε το θέμα των πληρωμών και για ό,τι προκύψει, ευχόμαστε όχι. Θα έχουμε εδώ να πληροφορούμε και τον κόσμο. Κύριε Χιλετζάκη, σας ευχαριστώ και για την παρουσία σήμερα εδώ καλά, και για τις πληροφορίες. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ, μιλώντας αυτή τη φορά για τον τουρισμό και για τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα που φτάνουν από μεγάλους tour operator του εξωτερικού και από τις παραδοσιακές χώρες που και φέτος δείχνουν να επιλέγουν Ελλάδα.